του Χριστού, θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Ψαλμών, τον Ρωβίτα Ψαλμό, σελίδα 560, 102 Ψαλμός. Ρωβίτα Ψαλμός, σελίς 560, 102 Ψαλμός, από τη σελίδα 560. Προσευχή του τεθλιμμένου όταν αδειμονεί και εκχαίει το παράπονον αυτού ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου, ας έλθει προσέ, μην κρύψεις τον πρόσωπό σου απ' εμού, καθήν ημέραν θλίβομαι, κλείνον το προσεμέ το οτίον σου, καθήν ημέρα σε επικαλούμε, ταχαίως επάκουσέ με, διότι εξέλιπον ως καπνός η ημέρα μου και τα οστά μου ως φρύγανον κατεξηράνθησαν. Επληγώθη η καρδία μου και εξηράνθη ως χόρτος, ώστε λησμόνησα να τρώγω τον άρτο μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθησαν τα οστά μου στο δέρμα μου. Κατεστάθη όμοιος του ερημικού πελοκάνος. Έγινα ως νυκτικόραξ εν της ερήμης. Αγρυπνώ και είμαι ως τροθείων μονάζων επί του δώματος. Όλη την ημέρα με ονειδίζουσιν οι εχθροί μου, ημενόμενοι ομνίουσι κατ' εμού, διότι έφαγον στάκτινος άρτων και συνεκέρασα με δάκρυα το ποτόν μου, εξαιτίας της οργής σου και της αγανακτήσεώς σου, διότι σηκώσας με έριψες κάτω. Ημέρα μου παρέρχονται ως σκιά και εγώ εξηράθινος χόρτος. Σύ δε Κύριε, εις τον αιώνα διαμένεις, το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ θέλεις σηκωθεί, θέλεις πλαχνιστεί της Ιών, διότι είναι καιρός να ελεήσεις αυτήν, διότι ο διορισμένος καιρός έφτασεν. Επειδή οι δούλοι σου αρέσκονται εις τους λίθους αυτής και σπλαχνίζονται το χώμα αυτής, τότε τα έθνη θέλουσι φοβηθεί το όνομα του Κυρίου και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Όταν ο Κύριος οικοδομής της Σιών θέλει φανεί εν τη δόξα αυτού, θέλει επιβλέψει επί την προσευχήν των εγκαταλελειμμένων και δεν θέλει καταφρονεί στην δέησιν αυτών. Τούτο θέλει γραφθεί δια την γενεάν την επερχομένη και ο λαός ως της θέλει δημιουργηθεί, θέλει ενή των Κύριων. Διότι έκυψεν εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού εξ ουρανού επέβλαψεν ο Κύριος επί την γην δια να ακούσει των στεναγμών των δεσμίων και να λύσει τους καταδεδικασμένους εις θάνατον. Δια να κηρύττωσιν εν Σιών το όνομα του Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ όταν συναχθώσιν ομού η λαοί και η βασιλεία δια να δουλεύσωσιν των Κύριων. Ψαλμωδός άνθρωπος του Θεού προφητεύει, λαλεί δια Πνεύματος Αγίου λόγια Θεού, ένας άνθρωπος τον οποίον ο Θεός έχει εκλέξει, τον χρησιμοποιεί για το λόγο του και προφανώς τον χρησιμοποιεί και στην εποχή του ανάμεσα στο περιβάλλον του και στους ανθρώπους και για τη δόξα του. Όμως είναι απόλυτα τεθλιμμένος, βρίσκεται σε αδειμονία μεγάλη, γιατί κράζει στον Θεό, προσεύχεται και απάντηση δεν έρχεται και παραπονιέται στο Θεό. Κάνει ό,τι θέλει ο Θεός, ζει όπως θέλει ο Θεός, απόδειξης ότι ο Θεός τον χρησιμοποιεί στο λόγο του. Τον χρησιμοποιεί με λόγο προφητικό, με ψαλμό προφητικό. Και μάλιστα τον χρησιμοποιεί όχι μόνο για το περιβάλλον του εκείνη τη στιγμή, αλλά για όλες τις γενναίες των πιστών ανθρώπων. Ένας άνθρωπος που θα λέγαμε ότι σε αυτόν και αν ισχύει αιτείται το αιτείται και θέλει σας δοθεί και κρούεται θέλει σας ανοιχθεί. Εάν κάποιος άνθρωπος έχει παρησία να πλησιάζει το Θεό
να ζητάει και να λαμβάνει, είναι ο άνθρωπος ο δίκαιος, γιατί κατά το Λόγο του Θεού τα ότα του Κυρίου των δυνάμεων είναι ανοιχτά στη δέηση των δικαίων και οι οφθαλμοί του Κυρίου παρατηρούν με εύνοια το περπάτημα και την οδό των πιστών ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά έχει φτάσει στο σημείο να εκχέει παράπονο, έχει φτάσει να αδειμονεί, γνωρίζει για υπομονή, γνωρίζει για επιμονή στην προσευχή, γνωρίζει δηλαδή ότι πρέπει να υπομένει και πρέπει να περιμένει, να επιμένει στην προσευχή και να περιμένει στην εκζήτηση, γιατί ο Θεός είναι πιστός και θα απαντήσει. Αλλά η υπομονή του φτάνει σε όρια αδειμονίας. Θα τολμούσα να πω, αν και δεν είναι αληθές, ότι είναι ίσως η τελευταία προσευχή του ή μία από τις τελευταίες προσευχές του. Έχει φτάσει στο σημείο να μην ξέρει τι πρέπει να κάνει από εδώ και στο εξής. Ό,τι ήξερε, ό,τι μπορούσε έκανε. Γι' αυτό και οικετεύει: «Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και η κραυγή μου ασέλθει προσέ. Μην κρύψεις το πρόσωπό σου από μένα. Σήμερα θλίβομαι. Κλείνον προς εμέ το οτίον σου. Σήμερα σε επικαλούμε. Ταχαίως επάκουσέ με. Γιατί εξέλιπον, τελειώνω, εξέλιπον ως καπνός η ημέρα μου. Τελειώνουν οι ημέρες μου. Τα οστά μου καταξηράνθησαν σαν φρύγανο. Η καρδιά μου πληγώθηκε, δεν αντέχει άλλο. Λυσμόνησα από τη θλίψη και να τρώω ακόμη. Δεν έχω τη δύναμη να τρώω. Από τις φωνής του στεναγμού μου κολλήθηκαν τα οστά μου στο δέρμα μου και κατεστάθηκα σαν πελικάνο στην ερημιά και σαν κουκουβάγια μέσα στα χαλάσματα της ζωής μου. Αγρυπνώ και είμαι σαν το σπουργιτάκι μόνο του πάνω στη σκεπή. Και όχι, και δεν φτάνουν όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα μου και στη ζωή μου, αλλά με ονειδίζουνε, με ξεφτιλίζουνε οι εχθροί μου και οι μενόμενοι εύχονται μεταξύ τους λέγοντας σαν και αυτό να γίνεις και να καταντήσεις. Διότι σαν στάχτη τρώω τον άρτο μου και το ποτό μου με δάκρυα το γεμίζω. Και τούτο εξαιτίας της οργής σου και της αγανακτήσεώς σου. Γιατί όταν ήμουν ταπεινός με σήκωσες, αλλά με έριξες κάτω όταν φαίνεται υπερηφανεύθηκα. Με ευλόγησες και με εγκατέλειψες. Με ύψωσες και με έριψες κάτω. Εσύ, γιατί η ζωή μου ανήκει σε σένα. Και ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου γνωρίζω ότι προέρχεται από σένα. Με αποτέλεσμα οι μέρες μου να παρέρχονται ως σκιά και εγώ να ξεραίνομαι σαν το άγριο χορτάρι. Μέσα λοιπόν σε αυτή την προσευχή που είναι γεμάτη απόγνωση, αδειμονία, απελπισία, αποφασίζει να φέρει λόγια πίστεως στο Θεό, που ξέρει ότι κανείς δεν ευαρεστεί το Θεό ανευπίστεως, και αλλάζει την προσευχή του, φέρνει ελπίδα μέσα στην καρδιά του. Εγώ όμως ξέρω, Κύριε, ότι Εσύ διαμένεις στον αιώνα και η ενθύμησή Σου θα υπάρχει πάντοτε εις γενεά και γενεά. Και ξέρω, Κύριε,
ότι εσύ εν τέλει θα εγερθείς εκ του θρόνου της δόξης σου και εν τέλει θα σπλαχνιστείς της Ιών. Γιατί δεν μπορεί, είναι καιρός να ελεήσεις αυτήν, ο διορισμένος καιρός που θα σπλαχνιστείς και θα ελεήσεις την Σιών έφτασε και τούτο φαίνεται, διότι οι δούλοι σου αρέσκονται στους λίθους σου, εργάζονται το χώμα αυτής. Δηλαδή έρχεται μετάνοια στην καρδιά του ψαλμοδού από την απελπισία και την απόγνωση της θλίψης του και ελπίζει στις επεμβάσεις και, στις ενέργειες του Θεού και σε αυτόν και στην Εκκλησία ολόκληρη και μάλιστα στα Άγια των Αγίων της Σιών, ελπίζει και προσκαρτερεί πνευματική ανταπόκριση από τον Θεό και ευλογία και στη Σιών, άρα και σε αυτόν που είναι στήλος μέσα στην Εκκλησία, επειδή βλέπει τους δούλους και τις δούλες να εργάζονται έργο καλό, υπηρετώντας την Σιών και υποτασσόμενοι στο Λόγο του Θεού, και ελπίζει ότι ύστερα από την επίσκεψη του Κυρίου ο Θεός θα ενεργήσει και στα έθνη ώστε να φοβηθούν και όλοι οι βασιλείς της γης να δοξάσουν εσένα. Είναι ένας άνθρωπος που πολλές φορές σκέφτεται, μάλλον που σκέφτεται όπως εμείς πολλές φορές σκεφτόμαστε. Προσευχόμαστε, προσευχόμαστε και ξαφνικά στην απελπισία μας λέμε έφθασε ο καιρός, γιατί κάτι βλέπουμε, κάτι συμβαίνει. Βλέπουμε ο Θεός να προσθέτει ψυχές. Βλέπουμε ο Θεός να φέρνει ζήλο στην καρδιά των αδελφών να εργάζονται. Βλέπουμε το αποτέλεσμα του έργου των αδελφών μας να είναι σημαντικό. Βλέπουμε την παρουσία του Θεού να φέρνει σε κατάνοιξη τις καρδιές των ανθρώπων, να μετανοούν, να επιστρέφουν σε Αυτόν και η ελπίδα μέσα στην απόγνωση να αυξάνει, να θεργεύει. Και υπολογίζουμε και λέμε έρχεται ο Κύριος, τώρα είναι ο καιρός που θα επέμβει ο Θεός. Τώρα είναι ο Θεός που ενεργεί. Τώρα που μετανοούμε και εργαζόμαστε με ζήλο το έργο του Θεού. Επαναλαμβάνω. Πιστεύουμε ότι τώρα που εργαζόμαστε με ζήλο το έργο του Θεού, τώρα που η ελπίδα μας κάλυψε την απελπισία μας και την απόγνωσή μας, συμπεραίνουμε ότι τώρα θα ενεργήσει ο Θεός. Και ο Θεός λέει όχι, όχι, δεν θα ενεργήσω τώρα, λάθος κάνετε, λάθος υπολογίζετε, λάθος σκέπτεστε, λάθος ελπίζετε. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, τότε θα φανεί εν τη δόξη αυτού. Τότε θα επιβλέψει επί την προσευχή των εγκατελελειμμένων και τότε δεν θα καταφρονήσει την δέηση αυτών. Όχι όταν εργαζόσαστε εσείς, αλλά όταν δείτε ότι εργάζομαι εγώ. Και το έργο του Χριστού είναι πρώτον ο αγιασμός της Εκκλησίας. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Να αγιαστούμε μόνοι μας δεν μπορούμε. Όλα. Μας έχει δώσει δύναμη, μας έχει δώσει εξουσία, μας έχει δώσει φανέρωση, αποκάλυψη, εντολές. Μας έχει δώσει το Λόγο Του, μας έχει δώσει το Πνεύμα Του το Άγιο, μας έχει δώσει έργο.
αλλά ο αγιασμός είναι στα χέρια του Κυρίου. Όχι λοιπόν όταν εμείς οικοδομούμε, που είναι απαραίτητο, αλλά όταν ο Κύριος οικοδομεί. Όταν ο Κύριος οικοδομεί τη ζωή σου, όταν ο Κύριος οικοδομεί την οικογένειά σου, και μάλιστα πιο σωστά, όπως το λέει η Γραφή, όχι όταν εσύ οικοδομείς, αλλά όταν ο Κύριος οικοδομήσει και τελειώσει. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη ζωή σου, την εκκλησιαστική, την πνευματική σου σχέση με το Θεό, όταν σου ανοίξει την πόρτα να εισέλθεις εις τα Άγια των Ουρανών, όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη ζωή σου και αγαπάς αλλήλους όπως ο Χριστός αγάπησε, γιατί τον αγαπήσω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου, ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να τα καταφέρω. Τον αγαπήσω τον αδελφό μου όπως ο Χριστός με αγαπάει, ακόμη περισσότερο ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να τα καταφέρω. Και να αγαπήσω τον Κύριό μου και τον Θεό μου, τον Χριστό, με όλη μου την καρδιά, τη δύναμη, τη διάνοια, την ψυχή, ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να τα καταφέρω. Είναι πράγματα που μπορούμε και πρέπει να τα κάνουμε. Αλλά αυτά που μπορούμε και πρέπει να τα κάνουμε είναι πρώτον πολύ λίγα και δεύτερον απαραίτητα, όχι για να μας ευλογήσει ο Θεός, αλλά για να αρχίσει να μας οικοδομεί και να ολοκληρώσει την οικοδομή μας ο Θεός. Χρειαζόμαστε την οικοδομή του Κυρίου. Χρειάζεται ο ψαλμωδός να τον οικοδομήσει ο Κύριος. Και όταν τον οικοδομήσει, τότε η χαρά του θα είναι πλήρης. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου θα είναι πλήρης και αγάπη, έτσι πως τη θέλει ο Θεός, και χαρά και ειρήνη και μακροθυμία και Χριστότητα και αγαθοσύνη και πίστη, όχι απελπισία και απογνωσή, και εγκράτεια. Θα ανοίξει μέσα μας ότα πεπαιδευμένων για να ακούμε όχι ο ένας τον άλλον, και καλό είναι αυτό, αλλά για να ακούμε τη φωνή του Θεού, τα λόγια του Χριστού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, και θα μας δώσει και πίστη. Πίστη για να εμπιστευόμαστε απολύτως, και αγάπη και πίστη και τελικά και ελπίδα. Πίστη για να εμπιστευόμαστε απολύτως την αγάπη του Θεού, ότι δεν μας άφησε ούτε μας εγκατέλειψε, και ιδιαιτέρως σήμερα δεν βραδύνει ο Κύριος. Δεν βραδύνει ο Κύριος ώστε να αδειμονείς. Δεν αργεί ο Θεός ώστε να απελπίζεσαι. Ο Θεός βιάζεται, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Ο Θεός βιάζεται να σε οικοδομήσει για να σε ευλογήσει. Δεν βραδύνει. Εμείς βραδύνουμε. Εμάς θέλει ο Θεός να τρέξουμε. Εμάς θέλει ο Θεός να αγωνιζόμαστε. Εμάς θέλει ο Θεός να κατανοήσουμε ότι την ευλογία δεν μπορούμε να τη φέρουμε στη ζωή μας με την προσευχή μας. Την αποκατάσταση δεν μπορούμε να τη φέρουμε στη ζωή μας με τον αγώνα μας. Αλλά την ευλογία στη ζωή μας θα τη φέρουμε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Δεν έρχεται με δύναμη,
ούτε με ισχύ, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είμαστε μικροί, ασήμαντοι για να ξεσηκώσουμε τον ουρανό, αλλά είμαστε οι κατάλληλοι για να προκαλέσουμε την επίσκεψη του Θεού να μας οικοδομήσει και να μας ευλογήσει. Και αυτό να το επαναλάβω. Είσαι το κατάλληλο πρόσωπο και δεν υπάρχει άλλο. Να προκαλέσει το Χριστό να έρθει στο σπίτι σου, να ενεργήσει προς οικοδομή για να επέλθει δική σου, για να έλθει η σωτηρία και η δόξα των ανθρώπων για τους οποίους προσεύχεσαι. Κάθε ένας από μας είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να προσκαλέσει τον Χριστό, και όταν θα έρθει ο Χριστός και αρχίσει το καλό έργο, θα το τελειώσει. Αλληλούια. Και συνεχίζει ο ψαλμωδός προφητικά. Αυτό γράφτηκε όχι για μένα, όχι για τους συγγενείς μου, όχι για το περιβάλλον μου, όχι για τους συγχρόνους μου, αλλά αυτός γράφτηκε για τη γενεά την επερχομένη της Καινής Διαθήκης. Αυτό γράφτηκε για μας. Αυτό γράφτηκε για σένα. Γιατί τότε δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν. Δεν υπήρχε Μεσίτης, δεν υπήρχε Χάρης, δεν υπήρχε Χριστός. Τώρα, αλληλούια, στη γενιά τη δικιά μας, ανάμεσά μας, περπατάει ο Ιησούς Χριστός και έχεις την ικανότητα, έχεις τη δυνατότητα και έχουμε την ευκαιρία σήμερα να πούμε: Χριστέ μου, όχι ευλόγησέ μας, οικοδόμησέ μας. Είσαι ανάμεσά μας, οικοδόμησέ με κατά πως εσύ θέλεις. Δεν θέλω τη ζωή μου, την ψυχή μου, την ύπαρξή μου, το σώμα μου να το οικοδομώ εγώ με τα χέρια μου, με την καρδιά μου, με το μυαλό μου. Κύριε, αφιερώνουμε σε σένα, οικοδόμησέ με σήμερα. Οικοδόμησέ με, με τα υλικά που ξέρεις εσύ, με τον τρόπο που ξέρεις εσύ, είσαι εδώ, να είσαι. Είναι εδώ. Οικοδόμησέ μας όλους, τον κάθε έναν ξεχωριστά, για να έρθει η στιγμή να υψώσεις το χέρι σου και ευλογών να ευλογείς κατά πάντα το δρόμο μας, τα λόγια μας, τη ζωή μας, το περιβάλλον μας, την εκκλησία μας. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και το λέω εκ των προτέρων, να ευλογήσεις το Λόγο σου, Κύριε. Ο Λόγος σου να είναι Λόγος προς σωτηρία. Ο Λόγος να είναι Λόγος για τη δόξα σου. Ο Λόγος να είναι Λόγος εξουσίας, δυνάμεως. Να μην είναι δηλαδή ο Λόγος μας, ο Λόγος σου, Λόγος ανθρώπινος, αλλά να είναι ο Λόγος του Κυρίου των δυνάμεων. Αμήν. Διότι έκυψε εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού. Αυτό είναι το μυστικό. Θέλουμε τον Χριστό όχι να έρθει να μας συγχωρήσει, που θα το κάνει, να μας βοηθήσει στις δουλειές μας, που θα το κάνει. Θέλουμε να έρθει εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού για να μας αγιάσει. Εξ ουρανού επέβλεψε ο Κύριος επί τη γη. Θέλουμε εκ του ουρανού να επιβλέψει σε μας με ευμένεια, για να ακούσει, και τότε θα ακούσει το στεναγμό των δεσμίων και τότε θα λύσει τους καταδεδικασμένους εις θάνατον, αλλά όχι για να τους δώσει χαρά, όχι απλώς για να τους λύσει. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να μας οικοδομήσει
και ύστερα να μας ελευθερώσει και να μας ευλογήσει. Γιατί? Γιατί μόνο αν σε οικοδομήσει, αν μας οικοδομήσει πρώτα, όταν θα έρθει να μας ελευθερώσει, θα έχει αποστολή και θα την πάρουμε την επιστολή, αποστολή μας, για να κηρύττουνε εν Σιών το όνομα του Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ, όταν ο Θεός θα συνάξει όλους τους λαούς και τις βασιλείες για να δουλεύουν τον Κύριο. Όχι για να κηρύττουμε ανθρώπους, όχι για να κηρύττουμε τους εαυτούς μας, αλλά τους εαυτούς μας δούλους, αλλά να κηρύττουμε Ιησούν Χριστόν Κύριον. Και μόνο ένας άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, και μόνο μια οικογένεια, και μόνο μια εκκλησία, την οποία ο Χριστός έχει οικοδομήσει, μπορεί όταν τον δοξάζει, όταν μιλάει, όταν κηρύττει, όταν ομολογεί, να κρύβεται αυτός και να φανερώνει τη δόξα του. Πράγμα το οποίο ο Θεός θέλει και είναι η αποστολή μας. Δυστυχώς, αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την ιδιαίτερη πνευματική οικοδομή από τον Χριστό, αν και είναι και αναγεννημένος και βαφτισμένος εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, αν και είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο και αν ακόμη έχει και χαρίσματα και αν ακόμη έχει και διακονίες, χρειάζεται να έχει αυτή την ειδική χάρη για να του εμπιστευθεί ο Θεός την αποστολή, την ειδική χάρη της οικοδόμησής του, της προσωπικής και της πνευματικής από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, ώστε να λαλεί ως λαλών λόγια Θεού, ώστε να μπορέσει ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει σαν το στόμα του. Εάν δεν έρθει αυτή η οικοδόμηση του Χριστού, ο άνθρωπος θα συνεχίζει να είναι άνθρωπος. Ο Θεός όμως θέλει ο άνθρωπος να πάψει να είναι άνθρωπος και να γίνει δούλος Θεού, ευάρεστος στον Θεό. Δηλαδή πλήρης πίστεως και δυνάμεως, πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Και υπάρχει πορεία, και αν θέλετε να τη δούμε την πορεία αυτή, να πάμε στις πράξεις των Αποστόλων, είναι στη σελίδα 996, είναι από το 6ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε το 3 εδάφιο, να δούμε την πορεία του Στεφάνου, του πρωτομάρτυρα. 6ο κεφάλαιο, 3ο εδάφιο. Σκέφτηται, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, λοιπόν αδελφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρουμένους πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους ας καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Και διάλεξαν, και ο Στέφανος ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, σελίδα 966. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Για να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός την αποστολή του, που θα είναι η πρώτη μαρτυρική ομολογία μέσα στην αποστολική πρώτη εκκλησία, συνεχίζει το 5 εδάφιο. Και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους και εξέλεξαν τον Στέφανον, άνδρα πλήρη πίστεως και Πνεύματος Αγίου. Όχι τώρα μόνο πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, αλλά τώρα και πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου. Αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό. Και φτάσαμε στο 8 εδάφιο, όταν έφτασε ο καιρός, όταν τον οικοδόμησε ο Κύριος τον Στέφανο και τον ετοίμασε για την αποστολή που ήταν προσδιορισμένη από το Θεό προκαταβολής κόσμου. Είναι το κήρυγμά του, το οποίο γράφτηκε μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο δε Στέφανος τώρα, 8 εδάφιο, πλήρης πίστεως και δυνάμεως, έκαμνε τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Μία πορεία
αυξανόμενη διά του Ιησού Χριστού και πιο σωστά οικοδομούμενος από τον Πατέρα διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, για να φτάσει στο σημείο να πάρει από το Θεό την αποστολή που είχε προσδιορίσει ο Θεός για αυτόν. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος το ίδιο. Διώκτης, εχθρός της Εκκλησίας, επέμβαση του Κυρίου. Σε τρεις μέρες αναγεννημένος, βαφτισμένος εν ύδατι και βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο. 3 χρόνια διδασκόμενος στην Αραβία, την πορεία, την αύξηση, την προκοπή του βλέπουμε από τον ίδιο τον Χριστό, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και όλη η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ γνώριζε ότι ήταν ένας κήρυκας, γιατί αυτός που ήταν πρώην διώκτης τώρα είναι κήρυκας του Ευαγγελίου. Αργότερα όμως, 4 χρόνια περίπου αργότερα, τον βλέπουμε στην Εκκλησία της Αντιοχίας με άλλους 4 αδελφούς του, που ήσαν και οι 5 διδάσκαλοι και προφήτες. Από κήρυκας διδάσκαλος, με αποκάλυψη του Ευαγγελίου και με διακονία διδασκαλίας και γνώσης του Λόγου του Θεού. 1 χρόνο υπηρετούσε νηστεύων, προσευχόμενος και κηρύττων τα λόγια του Θεού στην Εκκλησία της Αντιόχειας. Και μετά από 1 χρόνο τον βλέπουμε Απόστολο, όταν το Πνεύμα το Άγιο λέγει: χωρίσατε εις εμέ το Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο που εγώ τους έχω προκαταβολής κόσμου προετοιμάσει. Και στη συνέχεια βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να ομολογεί: εγώ είμαι ευαγγελιστής, κήρυκας, εγώ είμαι διδάσκαλος και εγώ είμαι Απόστολος των Εθνών. Αλλά αυτό δεν έγινε σε μια μέρα, ούτε με τρόπο μαγικό. Έγινε με πορεία, με υπομονή, εκ μέρους του Ιησού Χριστού, ανεχόμενος τον Παύλο και τις ιδιαιτερότητές του και τις αντιρρήσεις του, μέχρι που ολοκλήρωσε την οικοδόμησή του. Και όταν ολοκληρώθηκε η οικοδόμησή του, πράγμα το οποίο ο Θεός θέλει να κάνει τώρα στις έσκατες ημέρες, να ολοκληρώσει την οικοδόμηση του κάθε ενός δούλου και δούλης, για να τους χρησιμοποιήσει στο έργο που ο Θεός έχει προετοιμάσει προκαταβολής κόσμου για τον κάθε έναν από μας. Έργο δόξης, αποστολή συγκεκριμένη, ένδοξη, ευλογημένη, και επιμένω, δούλους και δούλες κατά το θέλημα του Θεού. Είναι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αυτό που κάνει ο Θεός. Αλλά ο Θεός ποτέ δεν κάνει πράγματα που δεν τα αποκαλύπτει, δεν τα φανερώνει, ώστε ο άνθρωπος που καταλαβαίνει αρχίζει να ξέρει πια τι πρέπει να εξητεί. Δεν θέλω να εξητήσω να μου πάρεις το πρόβλημα. Μέσα από αυτό το πρόβλημα θα έρθει η οικοδόμησή μου. Θέλω να εξητήσω από εδώ και στο εξής: Κύριε, τάχυνον την οικοδόμησή μου. Ο καιρός περνάει, τα χρόνια της ζωής μου περνάνε. Μην τελειώσει η ζωή μου, Κύριε, και δεν έχεις πραγματοποιήσει στη ζωή μου αυτό το οποίο έχεις προετοιμάσει. Θέλω ο μισθός μου να είναι πλήρης εκεί στον ουρανό, και θέλω να έχω δουλέψει και εργαστεί αυτό το οποίο έχεις προετοιμάσει για μένα, όμως ακριβώς όπως εσύ το θέλεις. Μη χάσεις την ευκαιρία αυτή. Έχει ένα ωραίο σχέδιο ο Θεός για τον καθέναν από μας. Έχει ένα ωραίο έργο προετοιμασμένο. Ίσως έχουμε αργήσει, και μάλλον έχουμε αργήσει. Γι' αυτό σήμερα λοιπόν θα τολμούσα να πω, και συγχώρεσέ με, Κύριε, αν κάνω λάθος, εγώ το λέω, με αδειμονία ο Χριστός προσπαθεί να μας φέρει στο δρόμο τον οποίο πρέπει να περπατήσουμε.
με αδειμονία δική του. Και εμείς λέμε, Κύριε, ξέρουμε ότι χωρίς εσένα τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Βοήθησέ μας. Πρώτον, σε ευχαριστούμε που σήμερα καταλαβαίνουμε τι μας λες. Και δεύτερον, σε ευχαριστούμε γιατί πλησιάσαμε πολύ κοντά σε αυτό που έχεις ετοιμάσει. Σε παρακαλούμε, βόηθα μας να ολοκληρωθεί στη ζωή του καθενός μας. Καθενός μας. Και δόξασε το όνομά σου το Άγιο στη ζωή μας. Αμήν.